Και καλησπέρα σας. Έχω έρθει στα στούντιο της Luigi και ήρθε η ώρα να δούμε τις ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές παραλαβές και να μιλήσουμε παράλληλα για τις τάσεις της σεζόν. Έχω, όπως βλέπετε, τα πάντα γύρω μου και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά μιλώντας για τις χρωματικές παλέτες. Όπως βλέπετε από ό,τι συμβαίνει γύρω μου, θα δούμε πάρα πολύ neutral αποχρώσεις, κόκκινο, το οποίο συνεχίζεται και από το χειμώνα, jean αποχρώσεις και το πολύχρωμο με κυρίαρχο χρώμα το mauve και το φούξια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις neutral αποχρώσεις και να μιλήσουμε για το πιο εύκολο παπούτσι ever, το οποίο είναι το μοκασίνι, και συνέχεια να μιλήσουμε και για τις εσπαντρίγες. Θα ξεκινήσω με διάφορα μοκασίνια, τα οποία αυτή τη σεζόν θα τα δούμε σε μιούλ μορφή, δηλαδή αυτά τα οποία είναι ανοιχτά από πίσω, γιατί είναι ιδανικά για την άνοιξη να μην υδρώνουμε, να μην μας ζεσταίνουν, να μην μας κουράζουν. Έχω λοιπόν εδώ ένα τέλειο μοκασίνι μιούλ, το οποίο είναι και δίπατο, γιατί συνεχίζεται η τάση με τους μεγάλους πάτους και, και τους τρακτερωτούς πάτους, οπότε σου δείχνω αυτό και θέλω να σε πάω και σε πιο minimal επιλογή, η οποία είναι και ψάθινη, είναι κυρίαρχο υλικό για την άνοιξη και το καλοκαίρι. Αυτό εδώ το οποίο έχει και χρυσές λεπτομέρειες και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολλά διαφορετικά μοκασίνια τα οποία είναι στη μορφή των μιούλς. Έχουμε και αυτό εδώ με διαφορετικά μοτίβα επάνω. Και θα συνεχίσω με πλατφόρμες οι οποίες είναι πάντα αγαπημένες και για άνοιξη και για καλοκαίρι. Θα σου δείξω αυτήν εδώ, η οποία είναι και αυτή σε neutral απόχρωση, με πάρα πολύ ωραίο σχέδιο κάτω στον πάτο. Αυτά είναι λοιπόν ιδανικές επιλογές για να βγεις να πιείς το ποτό σου, το κοκτέιλ σου αργότερα, αλλά είναι και μια τέλεια επιλογή για γάμους, βαφτίσεις που έρχεται αυτή η εποχή σιγά σιγά. Θα συνεχίσω με πέδιλα. Τα είπα μονορούφι και λαχάνιασα. Τα οποία είναι αυτά εδώ. Γενικά έχουμε πέδιλα τα οποία είναι πιο λεπτά. Με πιο λεπτά κορδόνια, με πιο λεπτά σχοινιά. Και έχουμε λεπτό τακούνι τύπου στιλέτο. Οπότε σου έχω την τέλεια επιλογή, ένα παπούτσι το οποίο είναι πασπαρτού, για να το φορέσεις από το ποτό σου, μέχρι και σε μια πιο επίσημη εκδήλωση τύπου γάμου βαφτίσια. Θα συνεχίσω με μια πιο γκλάμ επιλογή, η οποία βέβαια έχει βάση τις neutral αποχρώσεις. Μιλάω για αυτό εδώ το μιούλ. Όπως βλέπετε, τα διάφανα τακούνια συνεχίζονται και σε αυτή τη σεζόν. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα παπούτσι το οποίο συνδυάζει γκλάμ και neutral αποχρώσεις. Ένα παπούτσι το οποίο μπορεί να φορεθεί κυριολεκτικά με τα πάντα, με το πιο απλό σύνολο και να δώσει έξτρα λάμψη λόγω των λεπτομεριών του. Θα σε πάω και σε αυτό εδώ το μιούλ, το οποίο είναι ένα μιούλ με διαφάνεια. Όπως το είχαμε δει και την προηγούμενη σεζόν, έτσι συνεχίζεται και φέτος. Ένα παπούτσι το οποίο είναι ιδανικό, γιατί κυριολεκτικά μπορεί να συνδυαστεί με τα πάντα, με ό,τι χρώμα θέλεις. Οπότε είναι ένα παπούτσι που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση σε πάρα πάρα πολλά σύνολα. Μήπως έδειξα αρκετά νουτ και πρέπει να πάμε λίγο σε χρώμα, οπότε πάμε να δούμε κόκκινες αποχρώσεις. Και θα ξεκινήσω φυσικά με μια πιο γκλαμ επιλογή. Θα πιάσω αυτό εδώ, γιατί γενικά ό,τι αστράφτη μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη τάση για αυτή την άνοιξη και το καλοκαίρι τα kitten heels. Τι είναι τα kitten heels? Είναι τα παπούτσια τα οποία έχουν μικρό τακούνι. Αυτά είναι τέλεια επιλογή γιατί μπορείς να τα φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό βέβαια επειδή είναι πιο στρασωτό, είναι πιο ιδανικό για βραδινές εμφανίσεις ή για πιο μπιε εμφανίσεις. Αλλά είναι μια φανταστική επιλογή η οποία είναι βολική από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όμως, αν σ' αρέσουν οι πιο διακριτικές επιλογές όσο γίνεται φυσικά στο κόκκινο, θα σε πάω σε αυτό εδώ το οποίο είναι matte και φυσικά θα πιάσω και μια πιο λουστρίνη επιλογή. Έχουμε λοιπόν ένα κόκκινο matte kitten heel και αυτή τη φορά εδώ, όπως σας είπα και πριν, συνεχίζουν οι τάσεις με τα σχοινιά και τα κορδόνια και τα λουριά επάνω στα παπούτσια, οπότε έχουμε και matte και γυαλιστερό λουστρίνη. Επίσης, αν θέλετε πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις, συνεχίζουμε και αυτή τη σεζόν με τα ψηλά χοντρά τακούνια. Τα λατρεύω γιατί είναι πάρα πολύ ξεκούραστα. Το φοράς και στην ουσία, αν παρατηρήσετε, το τακούνι του είναι αυτό. Γιατί έχουμε χοντρό τακούνι, χοντρό πάτο, οπότε το τακουνάκι στην ουσία είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ ξεκούραστα και πάρα πολύ ωραία επιλογή για το βράδυ, γιατί πραγματικά δεν κουράζεσαι καθόλου. Πάμε να δούμε τα αγαπημένα μου τζιν και από πού να ξεκινήσω. Α, θα ξεκινήσω με αυτά εδώ τα μιούλς, τα οποία είναι τύπου τσόκαρο, και αυτή τη σεζόν θα δούμε πάρα πολλά τσόκαρα. Είναι πάρα πολύ άνετα, είναι τέλεια επιλογή για κάθε μέρα και το τζιν πραγματικά ταιριάζει με ό,τι χρώμα μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή θα το φέρω κοντά σε μπέζ για να δείτε πόσο ταιριάζει με ένα μπέζ σύνολο, κοντά σε κόκκινο. Κυριολεκτικά ταιριάζει με τα πάντα και είναι πάρα πολύ άνετο. Θα συνεχίσω με kitten heels όπως σας είπα. Δείτε λίγο πόσο ωραία είναι αυτά, γιατί έχουν και αυτά τα λουριά που σας είπα που είναι πάρα πολύ τάση και μεταλλικά στοιχεία που είναι φανταστικά.
Και τι να σας δείξω άλλο, να σας δείξω και παντόφυλλα τύπου πλατφόρμα. Τέλεια επιλογή. Εγώ να σας πω την αλήθεια, αυτά τα φοράω και άμα πάω σε beach bar, ας πούμε, γιατί θέλω να έχω ύψος, αλλά είναι και μια πιο καθημερινή επιλογή. Αυτό θέλω να πω. Αλλά μπορείς να το φορέσεις και με ένα maxi φόρμα για να πιεις ένα κοκτέιλ, ας πούμε, το βράδυ, το απόγευμα. Να σας δείξω επίσης παντόφλες και sneakers. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τις παντόφλες, οι οποίες αυτές είναι φανταστικές, γιατί είναι τύπου σαν ψάθινη, πάρα πολύ ωραία για το καλοκαίρι. Και να δείξω και sneakers, τα οποία είναι τέλεια, μπορούν να φορεθούν κυριολεκτικά με τα πάντα. Να σου δώσω διάφορες ιδέες για να καταλάβεις ότι κυριολεκτικά φοριούνται με τα πάντα. Μπορείς να το φορέσεις με το τζινάκι σου, με ένα φουτεράκι από πάνω, με ένα πουκάμισο σαν αυτό που φοράω εγώ. Μπορείς να τα φορέσεις με μία φούστα, με ένα φόρεμα, με ένα κοστούμι. Και αυτά είναι φανταστικά γιατί έχουν στρας λεπτομέρειες, οπότε κάνουν level up το σύνολό σου. Να σε πάω σε χρώμα και θα σου δείξω πολύχρωμα. Όπως σου είπα, πάρα πολύ τάση το φούξια και το μοβ. Οπότε θα δούμε πολύχρωμο παπούτσι, το οποίο έχει κυρίαρχο χρώμα το φούξια και το μοβ. Να πιάσω αυτό εδώ με το χοντρό τακούνι. Σας είπα και πριν ότι αυτά εδώ τα παπούτσια είναι ό,τι πιο άνετο. Ιδανικό για να βγεις και να περάσεις τέλεια και να μην πονάνε τα πόδια σου και να χορέψεις όσο θέλεις. Πάρα πολύ ωραία επιλογή, γιατί είναι και μεταλλικό, οπότε και αυτό είναι μια έξτρα τάση για τη σεζόν. Μεταλλικό χοντρό τακούνι, με πάρα πολλά χρώματα, πάρα πολύ εντυπωσιακό και φανταστική επιλογή επίσης για βράδυ, με ένα κοντοφόρεμα, γιατί τραβάει το βλέμμα και είναι σαν ένα κόσμο μες στο πόδι. Λοιπόν, θα σου δείξω και ένα πολύχρωμο σε πιο κοντό τακούνι, το οποίο είναι τύπου ψάθινο και αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Και επειδή σου είπα ότι το φούξια και το μοβ είναι τάση, θα σου δείξω και δύο ψηλά παπούτσια, το οποίο το ένα είναι φούξια, σατέν, το σατέν συνεχίζει και αυτή τη σεζόν, και αυτό εδώ το μοβ ματζέντα, το οποίο έχει χοντρό τακούνι επίσης, αυτό είναι ιδανικό να το φορέσεις και από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί είναι πιο κοντό το τακούνι του και χοντρό, οπότε πάρα πολύ άνετο. Αν τώρα είσαι το πιο παστέλ αποχρώσεων, θα πιάσω δύο διαφορετικά στυλ παπουτσιών. Αυτό εδώ, το οποίο είναι τέλεια επιλογή για να το φορέσεις με ένα σατέν λιζερή φόρεμα, τέλεια επιλογή για να το φορέσεις με κοστούμι, όπως και αυτή εδώ η παντόφλα, η οποία είναι σε ένα πάρα πολύ γλυκό baby pink, το οποίο είναι και πάρα πολύ άνετο γιατί δεν είναι πάρα πολύ ψηλό, πάρα πολύ ξεκούραστη παντόφλα, η οποία μπορεί να φορεθεί από την παραλία, από τη βόλτα σου στην πόλη, για ποτέ δεν τη φοράς, αλλά για ποτέ τη φοράς θα σου δείξω μια τέλεια γόβα, η οποία με το που ήρθε εδώ πέρα μου έκλειψε το βλέμμα. Είναι αυτή εδώ η γόβα, η οποία έχει και αυτή κοντό τακούνι, λουστρίνι. Όπως είδες και από τα υπόλοιπα, το λουστρίνι παίζει πάρα πολύ αυτή τη σεζόν. Λουριά και σε αυτή την περίπτωση. Και πάμε να κλείσουμε με κάποια sneakers, τα οποία μου τράβηξαν το βλέμμα κατευθείαν, γιατί έχω έρωτα με το ροζ. Θα σου δείξω λοιπόν αυτό εδώ, το οποίο είναι υφασμάτινο, έχει χοντρό πάτο, τρακτερωτό, οπότε είναι πάρα πολύ ξεκούραστο και αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μπορείς να κάνεις μονοχρωματικό σύνολο, που λατρεύω γενικά τα μονοχρωματικά σύνολα, ή να κάνεις pop of color. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή να βάλεις π.χ. ένα μπέζ σύνολο και να φορέσεις από κάτω αυτό εδώ το παπούτσι για να δώσεις χρώμα. Αυτά τα οποία είναι μονοχρωματικά είναι πάρα πολύ fashion, γιατί πραγματικά μπορείς να κάνεις statement ντυσίματα. Πέρα από αυτό, έχω εδώ και ένα τέλειο ογκώδες baby blue. Αυτή τη φορά το πάω σωστό, γιατί πριν είπα baby blue και έδειχνα baby pink. Ένα baby blue το οποίο έχει holographic λεπτομέρειες. Εμένα πάντα θα μου αρέσουν τα παπούτσια τα οποία είναι πιο ογκώδη. Τα έχουμε δει και σε πάρα πολλούς οίκους, οπότε είναι πάρα πολύ αγαπημένα. Αυτό έχει την τέλεια απόχρωση. Όπως είπα και πριν, μονοχρωματικά παπούτσια μπορείτε να τα φορέσετε για να δώσετε pop of color ή να κάνετε ένα μονοχρωματικό σύνολο και είναι πάρα πολύ στυλάτα. Αυτά, νομίζω, να δείξω και ένα λευκό για να κλείσω με κάτι πιο safe. Λοιπόν, θα σας δείξω αυτό εδώ, το οποίο πάλι στην ίδια λογική με το προηγούμενο. Ογκώδες, πάρα πολύ εύκολο γιατί είναι λευκό, οπότε ταιριάζει με όλα, ξεκούραστο. Και αυτά. Ελπίζω να σας άρεσαν αυτά που σας έδειξα, να μου πείτε τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια, να μου πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας παπούτσι και εγώ θα σας δώσω επόμενο βίντεο.